Πάμε λοιπόν εμείς στην Αχαΐα να γνωρίσουμε την οικογενειακή επιχείρηση Τεντούρα Κάστρο που καινοτομεί στο χώρο των αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων. Η τεχνοτροπία, να πούμε, ξεκίνησε από τον παππού με καταγωγή από Τυχείο και τη μετέδωσε στα παιδιά και στα εγγόνια που δραστηριοποιήθηκαν στην Πάτρα. Για την ιστορία της επιχείρησης έχουμε στο Skype τη Διευθύνουσα Σύμβουλο Εφθαλία Κατσιγιάννη Χάχαλη. Καλησπέρα σας, κυρία Χάχαλη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Η ιστορία της επιχείρησης μετρά πολλές δεκαετίες. Θέλετε να μας εξιστορήσετε την πορεία της με τις καθοριστικές χρονολογίες? Και πώς από Τυχείο βρεθήκαμε στην Πάτρα? Ναι, η ιστορία ξεκινάει 19ο αιώνα. Στη Χίο, στο χωριό Άγιος Γεώργιος Σικούσης. Είναι ένα μαστιχό χώρι που η παράδοσή του είναι καθαρά στην παραγωγή ποτών. Η πρώτη γενιά φεύγει από Χίο, έρχεται στο κάστρο της Πάτρας, στους Πρόποδες, και δημιουργείται εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα η πρώτη ποτοπία. Σήμερα είναι η τέταρτη γενιά, εγώ είμαι τρίτη γενιά, στην όλη επιχείρηση. Τέταρτη γενιά και προχωρά. Μάλιστα. Άρα εικάζουμε πως κάθε γενιά πρόσθεσε και τη δική της πινελιά στην επιχείρηση. Ωστόσο, οι συντηρητικές, ναι, ότι από τον παππού Παναγιώτη παραμένουν ίδιες. Οι συνταγές είναι παραδοσιακές. Η κάθε γενιά προσθέτει την τεχνολογία, προσθέτει τη δημιουργική της φαντασία, το μάρκετινγκ, το σύγχρονο. Σήμερα η τέταρτη γενιά καινοτομεί. Είναι της μόδας η καινοτομία. Πρέπει να καινοτομήσουμε. και συνεχίζουμε. Αυτό το λικέρ, η τεντούρα, από ποια αποστάγματα γίνεται? Το λικέρ τεντούρα είναι μία παράδοση εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Είναι πλέον προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Καταγωγή 15ο αιώνα, την εποχή των Ενετών, όπου στα σπίτια έβαζαν απλά κανέλες γαρίφαλα και έφτιαχνε ένα εκχύλισμα τεντούρας. Ένα αλκοολούχο ποτό. Κατοχυρώθηκε σαν προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Πρώτη ανάδειξη το πραγματοποιήσαμε το 1999, όταν φτιάξαμε αυτό το προϊόν. Βρήκαμε την ιστορία του, χτίσαμε πάνω σε αυτό και το κάναμε ένα προϊόν όχι μόνο εμπορικό, αλλά και προϊόν τέχνης, πολιτισμού. Η εξαγωγή. Του δώσαμε ιστορία. Ναι, ναι. Ναι, του δώσαμε ιστορία. Έγινε το προϊόν της Πάτρας. Αυτό που λέμε σήμερα, ιδίποτο πατρόν. Είναι ένα λικέρ. Ναι. Είναι ένα λικέρ από κανέλα γαρίφαλο, κυρίως μαστίχα Χίου. Βέβαια, βάλαμε την πατρίδα μέσα. Και φυσικά μαυροδάφνη, που είναι η εδώ πατρίδα, η Πάτρα. Αυτό είναι το βασικό προϊόν που μας περιγράφεται. Ωστόσο, με τα χρόνια έχουν προσθεθεί και άλλα προϊόντα. Έχουν προσθεθεί πολλά, γιατί ιδιαίτερα από το 2012, όταν ξεκινήσαμε επιστημονική έρευνα σε συνεργασία πρώτα με το Πανεπιστήμιο Θράκης, κατόπιν αργότερα με το Πανεπιστήμιο εδώ Πατρών, και το Τμήμα Φαρμακολογίας και το Τμήμα Χημείας, προέκυψαν προϊόντα με βάση τα βότανα τόσο της Χίου όσο και της Αχαϊκής περιοχής και Κρήτης, δεν θα έλεγα, και από εκεί προμηθευόμαστε πρώτες ύλες, που είναι φρούτα, βότανα, λουλούδια. Άρα οι έρευνες των δύο πανεπιστημίων σας βοήθησαν να εντάξετε κάτι καινούριο στην ποτοπία. Πάρα πολύ βοήθησαν στο να αναλύσουμε, βρήκαμε ιδιότητες που έχουν όλα αυτά τα φυτά και τα βότανα και τα αρώματα. Δώσαμε φυσικά εκχυλίσματα. Μην ξεχνάμε, είμαστε η πρώτη εταιρεία η οποία έβαλε τα φυσικά εκχυλίσματα στα αλκοολούχα ποτό, 100% φυσικά εκχυλίσματα. Βλέπεις τώρα προϊόντα τα οποία μπορεί να τα απολαύσεις και να είναι δροσερά, να είναι αρωματικά, να είναι φυσικά. Ή βλέπεις προϊόντα όπως είναι το λικέρ τριαντάφυλλο, που είναι από τα βρόσιμα τριαντάφυλλα της Χίου. Είναι ασχέτη απόλαυση και σε χρώμα και σε άρωμα. Άρα παραμένουν οι πρώτες ύλες κατά κάποιο τρόπο από τη Χίο.
Αποτυχίο και από την περιοχή μας εδώ, από την Πάτρα. Έχουμε τα Ισπεριδοειδή, η Περγαμώτα και αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και εμείς αρκετή ηλιοφάνεια και έχουμε πολλά αρώματα να δώσουμε μέσα στα προϊόντα μας. Όλο αυτό που μας περιγράφεται μυρίζει Ελλάδα. Και η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω πριν είναι, είπατε ότι το 1999 στην ουσία καθιερώθηκε το λικέρ τεντούρα. Και αυτό ήθελα να ρωτήσω, πώς το επικοινωνήσατε στο εξωτερικό, γιατί ξέρουμε ότι κάνετε εξαγωγές. Ναι, κάνουμε. Αναφερθήκατε στην σημασία του πολλές εξαγωγές. Ναι, κάνουμε πολλές εξαγωγές και μάλιστα κάθε φορά με κάθε νέα παρουσίαση προϊόντος αυξάνονται οι εξαγωγές, γιατί έξω από Ελλάδα, ο κόσμος έξω από Ελλάδα θέλει γεύση από Ελλάδα. Πώς το κάνουμε? Έχουμε λάβει πολλές, παίρνουμε μέρος σε πολλές εκθέσεις, φεστιβάλ, στα σόου, στα μπαρ σόου. Το διαδίκτυο βοήθησε πάρα πολύ. Και η ποιότητα, πάνω απ' όλα η ποιότητα. Εγώ θα έλεγα ότι εξάγουμε και στα νησιά μας. Δηλαδή, ο τουρισμός που δοκιμάζει στα νησιά μας είναι απίστευτος, πόσο μπορεί και μετά το ζητά να πάει και πιο έξω. Οι βασικές χώρες που κάνετε εξαγωγές, ποιες είναι? Φαντάζομαι είναι η Ιταλία, γιατί είστε δίπλα. Εξάγουμε. Η Ιταλία είναι από τις πρώτες, αλλά γενικά εξάγουμε στο μεγαλύτερο, στο 70% των κρατών της Ευρώπης εξάγουμε Αμερική. Η Αμερική είναι απίστευτη χώρα, είναι τόσο πολύ καταναλωτική που είναι αγαπημένη μου. Εξάγουμε, τώρα συνεργαζόμαστε και με Κίνα, θα πάμε Hong Kong, θα πάει η Τεντούρα, θα πάει Πεκίνο. Στο Hong Kong πάνε αυτά που βλέπουμε τώρα στην οθόνη, τα λικέρ κίβι που είναι από τα εκχυλίσματα από φρούτα και βότανα. Κυρία Χάχαρη, όμως πριν να ταξιδέψει τόσο πολύ η τεντούρα, αποτέλεσε και σημείο έμπνευσης για τους καλλιτέχνες της τοπικής κοινωνίας της Πάτρας. Τι ακριβώς, πώς ναι, ακριβώς τους ενέπνευσε? Από την ιστορία, όχι τοπικής κοινωνίας, είναι καλλιτέχνες της Ελλάδος. Η τεντούρα ήταν προϊόν καλλιτεχνικής έμπνευσης. Είναι πολιτιστικό προϊόν, εκτός από εμπορικό. Είναι πολύ ωραίο να το πίνεις, αλλά αποτέλεσε καλλιτέχνες, ζωγράφοι, ζωγράφισαν. Υπάρχουν έργα τα οποία τα έχουμε στο μουσείο μας και είναι με θέμα την τεντούρα. Βρήκαμε την ιστορία της. Τόσους αιώνες πριν, είναι πολιτιστικό, μπήκε στο χώρο της κουλτούρας η τεντούρα. Πότε ξεκινάει η ιστορία της, λέτε τόσους αιώνες πριν? 15ο αιώνα, την εποχή των Ενετών, ξεκινάει εδώ στην Πάτρα. Υπάρχουν καταγραφές που λένε πολύ λίγες, αλλά υπάρχουν καταγραφές. Ήταν το ποτό που έπιναν στους Αραβώνες και στους γάμους τους και σε καταστάσεις που είχαν πολύ χαρά. Αναφερθήκατε νωρίτερα και σε κάποιες συνεργασίες για έρευνες που έχετε με κάποια πανεπιστήμια, ένα εκ των οποίων και το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, σχετικά με τις πιθανές ευεργετικές ιδιότητες του λικέρ. Αυτή η έρευνα τι έδειξε, ποια ήταν τα αποτελέσματά της? Από αυτή την έρευνα προέκυψαν τα λικέρ, η κίβη, οι οποίοι είναι τα 100% φυσικά εκχυλίσματα από βότανα και λουλούδια. Μετά η επόμενη έρευνα που έγινε με συνεργασία με το Πανεπιστήμιο των Πατρών, βγήκανε τα πρώτα ελληνικά bitters, τα οποία είναι βάματα, δηλαδή συμπυκνωμένα πικρά εκχυλίσματα σε υψηλή συγκέντρωση, τα οποία είναι προστιθέμενα τόσο στη ζαχαροπλαστική, στη μαγειρική και στα ποτά μας. Και αυτά είναι κάτι σαν εταίρια έλαια, αλλά αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι από βότανα, είναι από μαστίχα, τεντούρα, από περγαμότο, αρβαρόριζα και βασιλικό και θυμάρι. Αυτός ο βασιλικός και αρβαρόριζα, τι να σας πω, υπάρχουν κράτη που τα αγαπούν πάρα πολύ. Αυτά τα προϊόντα σας, εμείς στην Αθήνα πού μπορούμε να τα βρούμε? Υπάρχουν σε μεγάλο σούπερ μάρκετ και σε κάβες μπορείτε να τα βρείτε.
Δεν ξέρω αν πρέπει να πω ονόματα. Πάντως μπορούμε να τα βρούμε και εδώ. Αυτό έχει σημασία. Και διαδικτυακά, ναι, μπορείτε να τα βρείτε, ναι. Και αναφερθήκατε και σε όλες αυτές τις, σε όλα αυτά τα συστατικά που έχει, οπότε σίγουρα θα έχει και κάποια αντιοξειδωτική δράση. Ναι, στις έρευνες, ειδικά η κανέλα, είναι και αντιοξειδωτική και αντικαρκυνική και αντιμικροβιακή. Τόσο η κανέλα που περιέχεται στην τεντούρα, όσο και η μαστίχα. Βέβαια, είναι από τα καλύτερα προϊόντα. Ποσότητα, φαντάζομαι, και όχι αλόγιστα. Πρέπει πάντα το αλκοόλ να το καταναλώνουμε με υπευθυνότητα, αλλά όταν είναι φυσικά κυλίσματα, μάλλον καλό μας κάνουν. Βέβαια, μπορεί... Έτσι, πάντα εν μέτρο. Μπορεί να παρασκευάζονται στην Πάτρα, αλλά όλα τα προϊόντα έχουν έτσι μία εσάνς χείου. Ναι, η καταγωγή δεν κρύβεται ποτέ. Στα πάντα όλα. Και το... μα και γονιδιακά έχει περάσει το... υποτοπία πλέον στην οικογένεια. Το συνεχίζεται πάντως και είναι πολύ σημαντικό. Το συνεχίζουμε, παρόλο συνεχίζουμε όλες αυτές τις συνταγές. Εντάξει, τώρα έχει μπει μέσα το καινούριο μάρκετινγκ, μπαίνει η τεχνογνωσία... και με τα πανεπιστήμια η έρευνα, αλλά ηχείως πάντα μένει, έχει ριζώσει. Η τεχνογνωσία έχει βοηθήσει στο να κάνει την παραγωγή πιο εύκολη ή στο να δώσει και ένα καλύτερο προϊόν? Και στα δύο. Η παραγωγή πιο εύκολη δεν είναι θέμα, γιατί όταν δημιουργείς δεν σε κουράζει. Κυρίως όμως το δεύτερο, δηλαδή να δώσει πολύ καλύτερη ποιότητα, και το καταλαβαίνεις αυτό στη γεύση. Έχει μεγάλη διαφορά, ακόμα και στη λεπτομέρεια, να ψάχνεις την ποιότητα του προϊόντος. Εσείς μας είπατε και πριν ότι εξυγχρονίσατε το εργαστήριό σας το 1993. Έκτοτε, μέχρι και τώρα, κάνατε αλλαγή μηχανημάτων, προσθέσατε ακόμη πιο νέες τεχνολογίες σε αυτό το τομέα. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, και τώρα μπαίνουμε και σε πρόγραμμα έξυπνης διαχείρισης. Καθημερινά γίνεται αυτό. Το 1993 απλώς είναι η εποχή της τρίτης γενιάς, που ξεκινάει η τρίτη γενιά, μπαίνουμε εμείς, εγώ και ο σύζυγός μου. Και ξεκινάμε, εμείς κάνουμε την δημιουργία μας, είναι το Liqueur Tendura. Από εκεί και πέρα μπαίνει η τεχνογνωσία, γιατί ο γιος μου είναι χημικός μηχανικός, ασχολείται με την έρευνα. Σαφώς τα μηχανήματα κάθε φορά, κάθε χρόνο ανανεώνονται κυριολεκτικά, μπαίνουν και όλο και καινούργια τεχνολογίας. Αναφερθήκατε και στο τώρα γιο. Θα πάμε. Ο γιος ποια γενιά είναι, η τέταρτη? Η τέταρτη γενιά. Η γιος και κόρη είναι η τέταρτη γενιά που μπαίνουν. Έχουν μπει ήδη. Ο ένας χημικός μηχανικός που ασχολείται με την έρευνα, δικά του είναι τα παιδιά αυτά, οι κίβι, τα μπίτερς, είναι δικά του προϊόντα, τα χτίζει κανονικότατα ο μηχανικός μας. Και η κόρη μου σαν δικηγόρος ασχολείται με τα πνευματικά δικαιώματα. Παραδείγματος χάρη η τεντούρα λουκούμι που βλέπουμε και είδαμε και στην οθόνη, είναι το πρώτο μαύρο λουκούμι που είναι τεντούρα, έχει τεντούρα μέσα. Είναι trademark η λέξη τεντούρα για τον κούμι μας. Οπότε όλα αυτά έχουν συνθέσει μια ιστορία επιτυχίας και για το προϊόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και σε εσάς που είστε στην δημιουργία, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη οικογένεια που έχει αναλάβει ο καθένας το ρόλο του. Και πορεύεστε μαζί. Καλή συνέχεια. Να είστε σας καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εσείς καλή συνέχεια. Γεια σας. Από την